Υπάρχει ένα κείμενο που σας έχουμε δώσει και δεν το δείτε, δημοσιεύσετε όπως θέλετε, το δουλεύετε και το δημοσιεύετε αναλόγως. Γιατί μαζευτήκαμε σήμερα, γιατί θέλουμε μάλλον, γιατί σας καλέσαμε να έρθετε σήμερα. Σας καλέσαμε λοιπόν να έρθετε σήμερα γιατί θέλουμε να ενημερώνουμε όσο το δυνατόν πιο σωστά πρωτίστως και πιο τακτικά την τοπική κοινωνία και ειδικότερα όσους είναι πιο κοντά στις βιομηχανίες και στα χωράφια για την εξέλιξη του προϊόντος. Είναι γνωστό ότι πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο μέσα στις δύσκολες συνθήκες που περνάμε και τα τελευταία χρόνια εξακολουθεί να διατηρεί μια ικανοποιητική δυναμική, εξακολουθεί να συνεισφέρει με καλά εισοδήματα, εξακολουθεί να φέρνει σημαντικό συνάλλαγμα από το εξωτερικό, εξακολουθεί να στέκεται ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά με σχετική μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία ανάλογα τις χρονιές. Και βέβαια όλα αυτά μέσα από πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και στην παγκόσμια αγορά, αλλά και στο εσωτερικό. Η μεγάλη μας ανησυχία και σε αυτήν θέλουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που επανειλημμένα έχουμε βγάλει προς τα έξω, το θέμα της ποιότητας του προϊόντος. Έχετε δει ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά δελτία μέχρι τώρα αναφερόμενοι στην ποιότητα του συμπερίνου ροδακίνου. Γιατί ανησυχούμε ότι σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον χάνουμε το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, να λέμε ότι το ελληνικό ροδάκι είναι ποιοτικά το καλύτερο στην παγκόσμια αγορά και σε συνδυασμό και μολογικό κόστος καταφέρει να την ελέγχει. Αυτό δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και επικεντρώνουμε πιο πολύ στην εξαετία που σας έχω δώσει και τα στοιχεία εδώ, αρχίζει σιγά σιγά το πλεονέκτημα να χάνεται. Δηλαδή έλεγα χαρακτηριστικά σε μια πρόσφατη συνάντηση ότι αν πριν από λίγα χρόνια με προκαλούσε οποιοδήποτε να πάμε σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ να ανοίξουμε ένα κουτί δικό μας και ένα κουτί άλλο, θα το έκανα εύκολα. Δεν θα φοβόμουν. Γιατί πίστευα και έτσι ήταν κιόλα κατά κανόνα ότι τα δικά μας ροδάκινα ήταν καλύτερα από τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι πολύ ωραία ροδάκινα και της Νοτιού Αφρικής, αλλά είναι περιορισμένη η παραγωγή τους και δεν αντιμετωπίζαμε με αυτούς ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά σε σχέση με τους υπόλοιπους, με τους Ευρωπαίους, με τους Κινέζους που τα τελευταία χρόνια είναι ο πιο σημαντικός ανταγωνιστής μας παγκοσμίως, και με τους Λατινοαμερικάνους, πάντα θεωρούσαμε ότι έχουμε ένα ποιοτικό πλεονέκτημα. Ατυχώς αυτό σταδιακά του χάνουμε τα τελευταία χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δύο πράγματα. Απ' τη μια μεριά, ότι αυτό ερμηνευόμενο ότι όταν έχει κακή ποιότητα περιορίζουν τη δυσκολία του στην αγορά. Απ' την άλλη μεριά, ότι δίνει δικαίωμα στους ανταγωνιστές να έχουν καλύτερη παρουσία στην αγορά. Βλέπουμε λοιπόν ότι τολμούν πλέον και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής να αυξάνουν την παραγωγή τους. Η Κίνα έχει εισέλθει εντυπωσιακά, είναι πλέον ο δεύτερος εξαγωγός, μακράν ο πρώτος παραγωγός κοπός της παγκοσμίως και δυσκολεύει τη θέση μας. Ο δεύτερος εξαγωγός, έτσι, και πρώτος παγκοσμίως παραγωγός. Η παραγωγή της Κίνας είναι μεγαλύτερη από την αθρηστική παραγωγή της Ελλάδας και της Καλιφόρνιας, ας πούμε, πια τα τελευταία χρόνια, έτσι. Αλλά είναι μεγάλος καταναλωτής, εσωτερικός καταναλωτής. Και αν ενδιαφέρει, είναι και μικρός μας πελάτης, βέβαια, γιατί καλής, πολύ καλής ποιότητας ροδάκινα στέλνουμε και στην Κίνα, όπως στέλνουμε και σε όλο τον κόσμο, δηλαδή. Το πρόβλημα, λοιπόν, της ποιότητας έχει μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρο, εκτός από την εικόνα του ροδακίνου στο εξωτερικό. Έχει τη σημαντική παράμετρο του κόστους. Ο πίνακας που σας έδωσα δείχνει έτσι ανάγλυφα αυτά τα πράγματα, ιδίως όταν αναφερόμαστε στην τρίτη σειρά. Άμα ρίξετε μια ματιά στο πίνακα, στην τρίτη σειρά λέμε ακατάλληλα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτά τα ροδάκινα, που όπως βλέπετε είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες τόνοι κάθε χρονιά, αγοράζονται ως καλά, αγοράζονται στην πρώτη τιμή δηλαδή, αλλά από τον πρώτο έλεγχο μέσα στο εργοστάσιο, χωρίς τις περισσότερες φορές να πάνε στα κοπτικά, απορρίπτονται και τα στέλνουμε στο χυμό. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τι σημαίνει πρακτικά αυτό το μέγεθος, φέτος παραδείγματος χάρη, αγοράζαμε αυτά τα ροδάκινα αυτούς τους 43.000 τόνους που ήταν φέτος ακατάλληλοι. Τα αγοράσαμε με 24 λεπτά το κιλό και τα αξιοποιήσαμε με 8 λεπτά το κιλό, όσο έκανε το χυμός. Έτσι. Το χειρότερο στην περίπτωση δεν είναι μόνο αυτό ότι τα πάσε σε επίπεδο των 8 λεπτών. Το χειρότερο είναι ότι τις περισσότερες φορές αυτά είναι πολύ μικρά, δεν έχουν σάρκα δηλαδή. Είναι άγουρα, δεν έχουν χυμό δηλαδή. Έτσι.
και το κόστος τους είναι ακόμα μεγαλύτερο και για το χυμό. Αν παρατηρήσουμε λίγο περισσότερο τα στοιχεία και πάμε στην τέταρτη στήλη που λέμε χυμός, είναι τα ροδάκια αυτά που παίρνουμε σε τιμή χυμού από την πρώτη μέρα, είναι αυτά που διαλέγουν οι ίδιοι παραγωγοί στα χωράφια και τα χαρακτηρίζουν με τα ποιότητα και πάνε για χυμό. Θα δείτε ότι στις χρονιές που έχουμε μεγάλες παραγωγές, όπως είναι το 12 και το 14, τα μεγέθη που πουλούνται για χυμό είναι αρκετά σημαντικά. Προηγουμένως σκέφτηκα και έκανα και μια πρόχειρη ποσοστικοποίηση. Θα δούμε ότι το 12, το 18% των ροδακίνων από την αρχή, παρότι είναι μεγάλη ποσότητα, το διάλεξε ο ίδιος ο παραγωγός ως β' επιλογής. Και το 14, που επίσης είχαμε μια σημαντική παραγωγή, αυτό πήγε στο 21%. Τις άλλες χρονιές, που η παραγωγή είναι μειωμένη από καιρικές συνήθως συνθήκες κτλ., το ποσοστό πέφτει πολύ χαμηλότερα, στο 11, στο 8, στο 11, στο 13. Σημαίνει αυτό ότι δεν γίνεται τυχαία αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, βλέπει ο παραγωγός, δεν τον μέμφωμε για αυτό το πράγμα, έτσι το καταθέτω μόνο. Βλέπει ότι, φέτος είναι λίγα τα ροδάκινα, τι θα γίνει, θα τα πάρουν όλα τα ροδάκινα και τα βάζουν όλα τα σκάρτα μέσα, παιδιά. Και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό όμως, εκτός από το ότι ανεβάζει ιδιαίτερα το κόστος, και πώς το ανεβάζει, δεν είναι μόνο η αξία του ροδακίνου που παίρνεις για να κάνεις κομπόστα ενώ είναι ροδάκινο χυμό. Το ανεβάζει και μέσα στο ίδιο το εργοστάσιο. Δηλαδή, χρειάζεσαι πάρα πολύ περισσότερη ενέργεια, χρειάζεσαι πάρα πολύ περισσότερα εργατικά, χρειάζεσαι πάρα πολύ περισσότερα γενικά έξοδα για να βγει αυτό το προϊόν και την ίδια ώρα περιμένεις, ιδίως φέτος με τη μερκοκαρπία, περιμένεις να βγάλεις ένα συγκεκριμένο νούμερο στο τέλος σε κουτιά και δεν βγαίνει. Παρότι δουλεύουν στο φούλι μηχανές, όταν αντί να δουλεύεις ένα ροδάκινο μέσω βάρους 170-180 γραμμαρίων, δουλεύεις ένα που είναι 110 και 120 γραμμάρια, είναι πάρα πολύ κατανοητό ότι δεν θα βγει παραγωγή στο τέλος. Αυτό ως προς το κόστος, ως προς την ποιότητα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Τι θα πει χειρότερα τα πράγματα. Φέτος υποχρεωθήκαμε εκ των πραγμάτων να χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγή πολλά μικρά ροδάκινα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αν θα ανοίξει το κουτί ο καταναλωτής, θα βρει μέσα. Αντί για ένα αριθμό, ένα count που το λέμε από 7 μέχρι 10, που είναι ένα κλασικό count στο μονόκυλο, δεν τον έχει ένα μονόκυλο ροδάκινο, πρέπει να βρει από 7 μέχρι 10 κουτιά. Άμα είναι ένα εξαιρετικό κομμάτια. Άμα είναι εξαιρετικό, μπορεί να βρει και 5 μέχρι 7, αν είναι χοντρό, έτσι. Αλλά παραπάνω από 10 δεν επιτρέπεται σε εισαγωγικά στην αγορά να έχει το ροδάκινο, δεν είναι ευερίκοκο. Δυστυχώς φέτος θα ανοίξετε κουτιά πολλές φορές και θα βρείτε και 12 και 13 και 14 και 15. Μικρά. Τα μικρά συνήθως δεν έχουν και αντίστοιχα ζάχαρα και η γεύση τους υποβαθμίζεται και είναι μια κατάσταση που πραγματικά οδηγεί εκ των πραγμάτων στη μείωση της κατανάλωσης ή στην απόρριψη της επιθυμίας του πελάτη να πάρει στην Ελλάδα. Αυτό έγινε φέτος σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί τα ροδάκινα δέσανε πολύ καλά τα δέντρα και το κόστος και για το κλάδεμα, αλλά κυρίως για το αρέωμα ήταν πολύ ψηλό και δεν αραιώθηκαν σωστά. Έμειναν στα δέντρα πάρα πολλά ροδάκινα. Δεν μπορούν να μεγαλώσουν. Δηλαδή, η φροντίδα που φτιάχνουν εδώ οι παραγωγοί της περιοχής για το επιτραπέζιο ροδάκινο δεν έχει καμία σχέση με τη φροντίδα που κάνουν για το συμπέρανο ροδάκινο. Το έχουν απαξιωμένο, δεν το υποστηρίζουν οι παραγωγοί μας το ροδάκινο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας το μεγάλο. Τώρα, πολλές φορές. Ποιος είναι αντίλογος. Με αυτά τα λεφτά που παίρνουμε, τόσο μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Έτσι. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα το σωστό. Με ποια έννοια. Καλλιεργούμε πάρα πολύ σωστά τα επιτραπέζια, παρόλο δεν παίρνουμε τίποτα. Και παίρνουμε και φέσκια. Καλλιεργήσαμε πέρσι εξαιρετικά τα μήλα, παρότι είναι αναδιάθετα. Γιατί θα πρέπει δηλαδή τα συμπύρνα. Τι γίνεται όμως. Έχει διαδοθεί, υπάρχει ένας μόνιμος, μια πάγια κατάσταση. Ότι η οποία αναπαράγεται πολλές φορές και από εσάς, με την έννοια ότι μεταφέρεται στις αγορές των παραγωγών, ότι δεν έχουμε σύμπνοια οι δύο πλευρές. Και ότι υπάρχει αντιπαλότητα. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές, πολλοί παραγωγοί, δεν λέω όλοι, και πολλοί συνεταιρισμοί, δεν λέω όλοι, δεν τους νοιάζει τι θα γίνει αυτό το προϊόν που πάει και ακουμπά στην μεριά του εργοστασίου. Δεν τους νοιάζει. Το πάει, το παραδίδει, χάνεται μετά η σχέση. Το μόνο που τους νοιάζει είναι πότε θα πληρωθώ. Και καλά κάνει. Τώρα, πού έχει δίκιο ο παραγωγός. Έχει δίκαια πάρα πολλά ότι ιδίως τα τελευταία χρόνια που απεικονίζεται και η μείωση των ποιοτικών των φροντίδων και άρα και η μείωση της ποιότητας τελικής του προϊόντος, έχει ανέβει πολύ το κόστος του. Έτσι. Ανέβηκε θεματικά το κόστος. Από τις αξίες των εισαγωμένων υλικών που χρησιμοποιεί και κυρίως από τις παρεμβάσεις της πολιτείας. Δηλαδή φορολογικό, ασφαλιστικό, ΦΠΑ. Πράγματα που δεν παλεύονται αυτά.
Τα πληρώνει όμως ο παραγωγός. Ενώ δηλαδή ένα απλό παράδειγμα μπορούμε να πούμε είναι ότι μέχρι πριν από 5 χρόνια το συμπήρωνο ροδάκινο με τις αντικειμενικές αξίες είχε καθαρό εισόδημα, αν θυμάμαι καλά, 70 ευρώ το στρέμμα. Αυτό δήλωνε ο παραγωγός ως καθαρό εισόδημα, ήταν αντικειμενικό. Δεν έμπαινε σε δηλώσεις κτλ. Σήμερα, με την λογική ότι ουσιαστικά λειτουργεί ως μια επιχείρηση έξοδα-έξοδα κτλ., αυτά τα 70 ευρώ μπορεί να έχουν και 300 και 400 και 500. Συν την αύξηση των εισφορών, μιλάμε δηλαδή για νούμερα τα οποία δεν παλεύονται εύκολα. Αυτό είναι που κατανοούμε στους παραγωγούς. Την ίδια ώρα λοιπόν, πώς αντιδράει ο παραγωγός, είτε μειώντας τις φροντίδες του, είτε προσπαθώντας σε διάφορες περιπτώσεις να πουλάει και μαύρα. Είναι γνωστές ιστορίες με εξαγωγές, Βουλγαρία εδώ και εκεί, έτσι, ή και σε κάποιες άλλες μονάδες που είναι περιθωριακές που μπορούν να κάνουν ορισμένες αντίστοιχες ενέργειες. Όλα αυτά όμως δεν είναι παρά να είναι αυτοκαταστροφικά για τον προϊόν. Ένα άλλο θέμα που τον απασχολεί, και το λέμε μπροστά μπροστά εκεί, είναι ότι ανησυχεί για το τι θα γίνει κάθε χρονιά, όπως ανησυχεί και φέτος, τι θα γίνει, αν θα διατηρηθεί και πώς η παραγωγή του. Διότι, άμα δούμε την εξέλιξη των στρεμμάτων, βλέπουμε ας πούμε ότι από το 2013 και μετά, από το 2011 ξεκίνησε δειλά, 12 δυνατά, 13 μέχρι και πέρσι, έχουμε θεαματικές φυτεύσεις συμπυρώνων ροδακίνων. Αυτό πανέδεση είναι μια καλή απάντηση σε αυτούς που κατηγορούν το προϊόν ότι δεν έχει εισόδημα, έτσι. Διότι η αγορά οδηγεί πάντα τους ανθρώπους να φυτεύουν αυτά τα προϊόντα που παίρνουν λεφτά. Άμα δεν έχει εισόδημα, δεν το φυτεύουν. Αλλά το κλείνω αυτό. Πηγαίνοντας λοιπόν σε αυτές τις καλλιέργειες, ανησυχούν όλοι ότι όταν θα έχουμε μια ομαλή χρονιά, μπορεί να έχουμε τέτοια υπερπαραγωγή που τι θα γίνει, δεν θα έχουν διαθεσιμότητα τα ροδάκινα και τι θα κάνει ο παραγωγός, θα τα πουλήσει τζάμπα και θα βγει η βιομηχανία η άτιμη να τα πάρει μπυρπαρά κτλ. Αυτά όμως είναι λογικές και παροχημένες και άσχετες με τη δουλειά. Τα λένε μόνο άνθρωποι που λαϊκίζουν και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει επιχειρηματικότητα, τι σημαίνει διεθνής ανταγωνισμός, τι σημαίνει παρουσίες αγορές του κόσμου. Κανένας δεν θέλει, έτσι, να μην έχει ικανοποιημένο το συνεργάτη του. Από εμάς. Καμιά από τις βιομηχανίες δεν θέλει να μην είναι ικανοποιημένο ο συνεργάτης. Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος που να θεωρεί ότι αφού έχει πολλά ροδάκινα θα τα εκμεταλλευτώ, θα τα πάρω φτηνά και θα κάνεις τι, θα πας στην αγορά να τα πουλήσεις τζάμπα. Διότι είναι τόσο ανοιχτή η αγορά παγκοσμίως που τη στιγμή που εσύ κάνεις μια πράξη αγοράς ροδακίνου από την Πολωβίνα, ξέρει ο αγοραστής στη Γερμανία πόσο το πήρες. Και άρα έρχεται και σου λέει, κάτσε ρε μάγκα, πέρσι μου ζήτησες τόσα ευρώ διότι το αγόρασες τόσο, θα τους γιατί μου ζητάς τα ίδια ευρώ αφού το αγόρασες λιγότερο. Έχει δηλαδή μια λογική αλληλοεπηρεασμού το κόστος με την τελική τιμή πώλησης, δεν μας εξυπηρετεί ιδιαίτερα να πεις θα πάρεις κάτι πολύ φτηνό. Αυτό που μας εξυπηρετεί και εξυπηρετεί και την τοπική κοινωνία είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί? Θέλουμε απλά πράγματα για να ολοκληρώσω την εισήγηση να κάνουμε λίγο βέντε. Ποια είναι τα απλά πράγματα? Ροδάκινο ποιότητας. Τι θα πει η ποιότητα στο ροδάκινο? Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Όσοι ξέρετε από παλιά τα ροδάκινα θα θυμόσαστε ότι τα συμπήρνα από αγόραζε η βιομηχανία πάντα λέγαμε ότι μπορούν να έχουν μάξιμουμ 3% άντε 5% ακατάλληλα μέσα στην κλούβα. Αυτό ήταν πάντα. Το θυμόσαστε αυτό έτσι. Τώρα μιλάμε ότι έχουμε 25 και 30. Και ποιο λέγαμε ότι είναι το κατάλληλο και λέμε και τώρα. Θέλουμε το ροδάκινο να είναι σε λογικό μέγεθος, να μην είναι μικρόκαρπο δηλαδή, να είναι κίτρινο, άλλωστε yellow clink λέγεται το ρημάδι, έτσι κίτρινο λέγεται, αυτό το είναι ομασία του δηλαδή, και να μην είναι άρρωστο. Να μην έχει ασθένειες, να μην σάπιο, να μην έχει μονή, γιατί δεν είναι. Ζητάμε απλά πράγματα. Καθαρό, κίτρινο και σε σωστό μέγεθος ροδάκινο. Και ακατάλληλα μέσα, γιατί κατονοεί ο καθένας ότι θα φύγει από το μάτι του διαλογιά, μέχρι 5% που είναι λογικό αξία, αν και λέω μέσα σκάλα. Αλλά όχι αυτά τα πράγματα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό το ροδάκινο εμείς έχει την πρόθεση ο κλάδος και προσωπικά, έτσι ξέρετε τις περισσότερες φορές ή πάντα μάλλον αυτά που λέω εκφράζουν τον κλάδο, έχει την πρόθεση να κουβεντιάσει και να ενημερώσει από τώρα τους παραγωγούς για το τι πρόκειται να γίνει το καλοκαίρι. Ή για κάποια ελάχιστα πράγματα που μπορούν να γίνουν το καλοκαίρι. Είχαμε πριν από 15 μέρες, θα ξέρετε, μια συνάντηση εδώ με εκπροσώπους των συνεταιρισμών. Παρένθεση, δεν έχουν πολύ ενδιαφέρον παιδιά συνεταιρισμοί, δεν έρχονται. Δηλαδή, καλή 20 ας πούμε και έρχονται 8. Καλή 25 και έρχονται 10. Εντάξει. Και όλες οι ιστορίες, οργανώσεις, ιστορίες κτλ. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Είναι μια κατάσταση σε διάλυση. Δεν τη θέλουμε αυτή την κατάσταση. Εμείς θέλουμε οργανωμένους, μεγάλες ομάδες παραγωγών, με τις οποίες να συνεργαζόμαστε. Όλα τα άλλα
είναι σε βάρος μας. Δεν μας συμφέρει κάθε βιομηχανία να έχει 30 και 20 και 50 τόπους παραλαβής. Κάθεται αυτό το πράγμα. Όταν ένα εργοστάσιο πρέπει να πάρει το μικρότερο 400 και το μεγαλύτερο 1000 τόνους την ημέρα, δεν μπορεί να τρέξει σε 500 τόπους να παραλαβαίνει. Δεν τα θέλουμε. Οδηγηθήκαμε σε αυτήν την κατάσταση. Γιατί δεν υπάρχουν συνδεσμοί αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν. Πόσους συνδεσμούς έχει η Πέλα που μπορεί να σταθεί στα πόδια σου? Κανένα. Αντιένωση Γιαννιτσών και δύο-τρεις ο Προφήτης, λίγο τα Καλύβια, λίγο η Μέλισσα, τελειώσαμε. Λίγο ο φίλος μου ο Γιάννης. Έτσι. Δεν έχουμε δηλαδή. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Παρόλα αυτά όμως εμείς, επειδή τελικά το κρίσιμο σημείο ποιο είναι, όχι τι γίνεται με τους συγκλίνους ροδάκινους συνολικά και τι γίνεται με τους παραγωγούς, το γράφω μέσα, όχι η βιομηχανία και τι γίνεται με τη βιομηχανία. Τελικά το ενδιαφέρον του κάθε ανθρώπου, όταν θα πάει το βράδυ στο σπίτι του, είναι τα δικά του ροδάκινα, το χωράφι του, αξίζει τον κόπο να το δουλεύει. Τι παίρνει από αυτό το πράγμα? Μπορεί να το πουλήσει, το πουλάει. Τι παίρνει, αξίζει τον κόπο να συνεχίσει? Η βιομηχανία έχει βάλει τα λεφτά του επενδυτή, έχει το ροστάζι, αξίζει να το δουλεύει. Κάνει εξαγωγές, φέρνει λεφτά, έχει κέρδη, μπαίνει μέσα. Αυτά είναι τα ζητούμενα που μπορούν να πάνε μπροστά την οικονομία και τα εισοδήματα και άρα και την κοινωνία μας. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Διαβεβαιώνουμε και με το γράφω και στο χαρτί δηλαδή τους παραγωγούς, ότι αυτός ο παραγωγός που είναι σοβαρός, που κάνει ποιοτικό ροδάκινο και που έχει μια λογική στρεμματική απόδοση, αξίζει τον κόπο να καλλιεργήσει πριν ένα ροδάκινο. Όταν λέω λογική στρεμματική απόδοση, του λέω επανειλημμένα σε όλους. Πρέπει ένας καλός υπερινάς να έχει μέση απόδοση τουλάχιστον 4 τόνους στο στρέμμα. Δεν γίνεται με λιγότερη παραγωγή. Αν δεν μπορείς να παράξεις 4 τόνους στο στρέμμα, δεν είσαι παραγωγός υπερινού ροδακίνου. Ή έχεις κάνει λάθος επιλογή καλλιεργητική, έχεις κάνει λάθος καλλιεργητικές φροντίδες, έχεις κάνει λάθος ποικιλία, έχεις κάνει λάθος τόπος, κάτι λάθος γίνεται. Δεν μπορεί δηλαδή οι Αμερικάνοι έχοντας 300.000 τόνους να παράγουν 300.000 τόνους από 85.000 στρέμματα. Αυτή είναι η μέση τους απόδοση. Και εμείς από 200.000 στρέμματα να παίρνουμε 270 πέρσι, 380 φέτος που ήταν και καλή χρονιά. Κάτι λάθος κάνουμε. Κάτι λάθος γίνεται εδώ πέρα. Δεν είναι αποδόσεις αυτές. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε σωστές καλλιεργητικές φροντίδες. Χρειάζονται λεφτά οι καλλιεργητικές φροντίδες. Έτσι. Εμείς λοιπόν είμαστε πρόθυμοι να πούμε από τώρα μια τιμή βάσης. Εγώ θα την πω, δεν την πει ο κλάδος, αλλά εκτιμώ ότι θα εφαρμοστεί. Απ' την άλλη μεριά όμως, πρέπει να δουν και οι παραγωγοί τι γίνεται. Το κόστος που είναι, δεν είναι μόνο τι λεφτά παίρνεις, είναι και ποιο είναι το κόστος σου. Γιατί λοιπόν δεν έχει απλωθεί σε μεγάλη έκταση και εφαρμογή το κομφούζιο? Τι είναι το κομφούζιο? Όλα τα έξοδα πληρωμένα, όλα. Τα λεφτά που παίρνεις για το κομφούζιο τα αφαιρείς και από το εισόδημά σου. Πληρώθηκαν ήδη. Αν είναι λίγα όμως. Λίγα αυτό δεν είναι λίγα τα χωράφια που πήγαν έτσι. Και πολύ λιγότερα ελαιοαρδανίσματα λοιπόν. Άρα έχει κόστος μειωμένο. Υπάρχουν μέτρα, όλα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν μέτρα για υποστήριξη τεχνική των παραγωγών από γεωπόνους. Χωρίς κόστος. Δεν εφαρμόζονται. Δεν υπάρχουν γεωπόνοι δίπλα στα χωράφια. Γιατί δεν υπάρχουν? Παρότι πληρώνονται για αυτό το πράγμα. Υπάρχει δυνατότητα να πληρωθούν δηλαδή. Υπάρχουν μέτρα κοινοτικά. Πώς θα γίνει όταν δεν είναι οργανωμένος ο συνεταιρισμός? Ποιος θα το κάνει, ας πούμε, σε κάθε χωριό? Ο συνεταιρισμός μπορεί να το κάνει, ομάδα παραγωγών. Έτσι. Δεν διαφορετικά, δεν μπορεί να περπατήσει στο σκηνικό. Πέραν τούτου όμως, όλος ο κόσμος εξελίσσεται. Έχουμε αυτή τη στιγμή στη Λατινική Αμερική πολλές καινούργιες ποικιλίες με πολύ καλύτερες αποδόσεις. Ισπανικές ποικιλίες, Ιταλικές ποικιλίες, Γαλλικές ποικιλίες. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια, δεν έχουμε παραγωγή ποικιλιών στην Ελλάδα, τις φέρνουμε. Ξέρουμε λοιπόν έτσι αυτή τη στιγμή ότι βιομηχανίες μας όπως η Βένους παραδείγματος χάρη έχει φέρει πολλές καινούργιες ποικιλίες που είναι κατοχυρωμένες βεβαίως, αλλά πρέπει να νοιαστεί ο κόσμος. Να βάλει καινούργιες. Οι οποίες ποικιλίες. Σήμερα είδα και έναν συνάδελφο, δεν θέλω να κάνω και προσωπική διαφήμιση από το αμονόσυπα καινούργιο παιδί, φυτορίουχος κτλ. Που φέρνει πολύ ωραίες ισπανικές ποικιλίες. Εγγυημένες αποδόσεις τουλάχιστον 5-5,5 τόνους στο στρέμμα. Μια συγκομιδή ένα χέρι. Κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Βάλαμε τα δέντρα μας, ας πούμε, τι έβαλε ο διπλανός και περιμένουμε. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Πρέπει να διεξασφαλίσουμε αυτά τα πράγματα. Ότι θα έχουμε ελάχιστη ποσοτική παραγωγή ένα στρέμμα και καλή ποιότητα. Για να πληρωθούν σωστά και από τη βιομηχανία και να πάνε καλά τα πράγματα. Και να διατηρήσουμε ή και να βελτιώσουμε τη θέση μας. Δεν γίνεται τα παλιά χρόνια να κάνουμε κάθε χρονιά 15 με 17 εκατομμύρια και τώρα να έχουμε πέσει στα 10. Άμα βγαίνει από την αγορά, βγαίνει η αγορά. Εμείς προσπαθούμε, εντάξει.
Αλλά έχουμε και τον ιστορικό ανταγωνισμό. Αυτό που θέλω επίσης να αναφέρω είναι, δεν είναι η ΕΚΕ, είναι 15 βιομηχανίες. Κάθε μια έχει τα δικά της συμφέροντα, τα δικά της ενδιαφέροντα και τις δικές κούντρες. Προσπαθούμε όμως σε τέτοια κοινή αντίληψη θέματα να τους φέρουμε όλους μαζί, στα μέτρα και στα βήματα που μπορούν να συνεννοούνται, ώστε να πάει καλά ο κλάδος. Και άρα να πάνε καλά όλοι. Πάνε και ρίποι που έσφαζε ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ωραία, είμαστε καλύτερα. Το ίδιο δεν πρέπει να είναι και από την άλλη μεριά. Δεν πρέπει να συλλογιόμαστε. Αναπολούμε τους καιρούς που είχαμε κάνει την παλιά την επαγγελματική, που είμαστε, καθόμαστε στο τραπέζι 16 βιομηχανίες, 16 ομάδες παραγωγών, εκπρόσωποι και κουβεντιάζαμε όλα τα θέματα. Τώρα δεν μπορείς να πληρείς μια εκπροσώπηση, ουσιαστική παιδιά εκπροσώπηση, έτσι, όχι είμαι ο συνεταιρισμός τάδε και άρα είμαι εκπρόσωπος. Καθόμασταν τότε στο τραπέζι, είχε 7-8 ενώσεις και είχε μια ένωση 30.000 τόνους. Η Ένωση Γιαννιτσών που λέγαμε εκεί προηγουμένως είχε 40.000 τόνους, η Αρδέα είχε 20.000, η Γεσπόβη είχε 30.000, η Νάος είχε 15, η Βέρα είχε 30, η Αλεξάνδρεια είχε 20 και μιλούσες. Και περνούσαν και τις θέσεις τους οι άνθρωποι, εννοείται. Έτσι. Καταλαβαίνομαι στα καλύτερα. Τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν γιατί οργανωμένες ομάδες. Αυτά έτσι, τα νούμερα τα βλέπετε. Αν θέλετε να αναλύσουμε περισσότερο, πολλές φορές ακούω και άλλες εξυπνάδες ότι «Α, πούλησαν φτηνά, γι' αυτό θέλουν να πάρουν φτηνά την παραγωγή». Το πόσο πουλάει ο κλάδος, έτσι. Το ξέρουν μόνο αυτοί που ασχολούνται με τη δουλειά, αν και πόσο μπορεί να γίνεται. Αλλά τα νούμερα τα βλέπετε στις δύο τελευταίες σειρές, δεν είναι μικρά. Λέει δεν είχε ροδάκινα το 2013, έτσι. Πολύ ωραία, κάναμε μόνο 8,5 εκατομμύρια. Αλλά είχαμε και 4.300 από θέματα έναρξης. Άρα η συνολική προσφορά ήταν 12.800, έτσι. Δεν είχε ροδάκινα το 2015. Μικρή παραγωγή. Κάναμε 10 εκατομμύρια. Είχαμε και 3 αποθέματα. Δεν είχε ροδάκινα το 2016. Κάναμε 8,5. Είχε και άλλα 2,2 από πίσω. Τα συνολικά νούμερα δεν είναι μικρά. Εμείς τρέχουμε, παλεύουμε παντού. Ο κλάδος αυτή τη στιγμή τρέχει προγράμματα πρόθεσης σε 10 χώρες, 12. Σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή έχουμε προγράμματα πρόθεσης που ξεκινάνε από την Σιγκαπούρη, το πιο μακρινό, μέχρι τον Καναδά και από το Μεξικό. Έτσι. Μέχρι τη Ρωσία, μέχρι την Κίνα, παντού. Δηλαδή δεν αφήνουμε ευκαιρίες, δυνατότητες να χρηματοδοτήσουμε εμείς συμμετοχικά με την κοινότητα όπου υπάρχουν. Τρέχουμε παντού. Όμως πρέπει ξανά, δηλαδή σαν τίτλο θα έλεγα σε αυτήν την ιστορία είναι να ξαναγυρίσουμε στο ροδάκινο που ξέρουμε. Ή να θυμηθούμε ότι και το συμπήρνο είναι ροδάκινο. Να το θυμηθούμε, να το φροντίσουμε σαν ροδάκινο. Να έχουμε το θάρρος και ο παραγωγός, άμα πάω στο εργοστάσιο και πω πιανού είναι αυτά τα ροδάκια, να του Θόδωρο. Είναι καλά. Να μπορεί να το επικαλεστεί και να μην λέει δεν ξέρω η συσκευάστρια, που λέγαμε παλιά στην Άουσα, η συσκευάστρια τα βάζουν τις κάρτες μέσα, έτσι. Αλλά και εμείς να πηγαίνουμε στην παγκόσμια ροδάκια και να λες άνοιξε ένα κουτί δικό μου που θες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουμε ποιότητα, δεν είμαστε σίγουροι την ποιότητά μας. Μπορεί να ανοίξει δίπλα το Αργεντίνικο για έναν καλύτερο. Ο παραγωγός δεν έχει κάθε ένα αριθμό. Δεν έχει, εκμεσιμότητα δεν έχει καμία φίλη. Όταν εγώ πάω στους ΕΠΟΠ, έχω συμπήρνα έτσι, τα ρίχνω στο πιν, τελείωσε. Έφυγα 10 μέτρα, λέω, α, δεν είναι δικά μου αυτά. Είναι το προηγούμενο ή το επόμενο. Έτσι. Δεν τελείωσε ο Ό,τι ερωτήσει καταλαβαίνετε. Έχω και χρόνο, αν έχετε και εσείς, να πούμε ό,τι θέλετε.